κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε, πάμε γρήγορα να δούμε τι γίνεται. Κόβεται το επίδομα Πάσχα στους ευάλωτους πολιτές. Ακριβώς. Τι είναι αυτή η είδηση που έρχεται? Η είδηση από το στόμα του ίδιου του Πρωθυπουργού, ο οποίος χθες σε συνέντευξη που έδωσε, σε συνέντευξη τύπου, ανακοίνωσε ξεκάθαρα ότι δεν πρόκειται να δοθεί επίδομα Πάσχα σε κανέναν. Απλά όμορφα και ωραία. Μιλάμε για χιλιάδες οικογένειες που το έχουν ανάγκη, χιλιάδες οικογένειες που έτσι και αλλιώς δεν θα το έπαιρναν παρόλο που έχουν όλα τα τυπικά. Ωστόσο, ο κύριος Μητσοτάκης αποφάσισε ότι δεν υπάρχουν, φαίνεται, πλέον ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Επομένως, δεν χρειάζονται ούτε τα 200 ούτε τα 400 ευρώ που θα μπορούσε να φτάσει ένα τέτοιου είδους προνοιακό επίδομα. Πάμε τον ακούσουμε. Τελείω ο ίδιος. Ο κόσμος, οι ευάλωτοι, όπως είπατε, επίδομα Πάσχα? Όχι. Όχι, λέτε? Όχι. Είμαι σαφής. Πιο σαφής δεν γίνεται, ναι, κατηγορηματικός. Επειδή δεν μου αρέσει να οροποιώ καταστάσεις. Γιατί? Αυτή τη στιγμή έχουμε έναν δύσκολο προϋπολογισμό να υλοποιήσουμε. Πρέπει να είμαστε απόλυτο σίγουροι ότι ο προϋπολογισμός αυτός θα υλοποιηθεί. Έχουμε ήδη κάνει κάποιες πρόσθετες παρεμβάσεις, οι οποίες σχετίζονται, παραδείγματος χάρη, που ήταν εκτός προϋπολογισμού, με τις εφημερίες για τους γιατρούς μας, τους οποίους θέλουμε να πληρώσουμε καλύτερα, φαντάζομαι θα... Το είπε ο ίδιος ξεκάθαρα. Όχι. Ναι, ναι. Το βλέπετε. Παράλληλα, μόνο το ακούσετε, είπε όχι. Ποιο ηχηρό? Όχι στο επίδομα Πάσχα στις ευάλωτες οικογένειες. Κύριε Βιτάλη, τον ακούσατε, είπε όχι. Το είπε ξεκάθαρα και είναι πραγματικά άξιο. Άξιο σχολιασμού. Δηλαδή, μιλάμε για ευάλωτες ομάδες. Που δεν έχουν να φάνε άνθρωποι. Μιλάμε για ανθρώπους που δεν έχουν, δίνουν αγώνα επιβίωσης κάθε μέρα. Άρα, αυτοί οι άνθρωποι πώς θα ζήσουν, πώς θα κάνουν Πάσχα, πώς θα κάνουν Ανάσταση. Τι τον ενδιαφέρει? Είναι φοβερά αυτά που συμβαίνουν. Τι τον Νομίζω ενδιαφέρει? Ότι ήρθε η ώρα να αφυπέψουν τη σκαλά μου, να αντιληφθούν τα πραγματικά προβλήματα του κόσμου. Είναι ντροπή αυτό. Και όλο αυτό συμβαίνει ενώ οι αυξήσεις συνεχίζονται, έτσι. Ναι, βέβαια. Οι αυξήσεις φωτιά εννοείς. Στα ράφια, προφανώς. Οι αυξήσεις στα τρόφιμα. Σε ποια άλλα θα μπορούσε να είναι, ο Φίλιππε? Είναι στα καύσιμα. Και σε μηνιαία βάση και σε ετήσια βάση. Από τον Ιανουάριο στο Φεβρουάριο τα αυγά είχαν αύξηση 4,4%. Τα νοπά ψάρια 2,6%. Το μεταλλικό νερό, οι τιμές στον οπό μες χάρη, σε ετήσια βάση, δεν το συζητάμε. Μιλάμε ότι 63,7% συνεχίστηκαν οι ανατιμήσεις στο ελαιόλαδο. 13,8% σε νερό και αναψυκτικά. Νοπά φρούτα, 12,3%. Ψάρια, 9,7%. Λαχανικά, δηλαδή, τι να πρωτοποιείς? Μάλιστα. Μάλιστα. Πάμε τώρα να αλλάξουμε κλίμα. Πάντως, ειλικρινά, είναι στενάχωρο που κόβεται αυτό το επίδομα που περίμεναν πώς και πώς ευάλωτες οικογένειες να μπορέσουν να αγοράσουν έστω κάτι της για το πασχαλιάτικο τραπέζι. Πλέον δεν υπάρχει, κυρίες και κύριοι, εσείς που περιμένατε το επίδομα Πάσχα, είπε ο ίδιος ο Μητσοτάκης, ξεχάστε το. Όχι. Έτοιμος να το φωνάξει. Σαρακοστή θα γίνει. Κάποιοι λέει δεν σας πιστεύουμε. Βάλτε το ξανά το βίντεο. Κάποιοι δεν μας πιστεύουν, λέει. Τι? Τα λέτε εσείς από μόνοι σας. Δείτε το, ο ίδιος το λέει. Να περιμένει ο κόσμος, οι ευάλωτοι, όπως είπατε, επίδομα Πάσχα? Όχι. Όχι, λέτε? Όχι. Είμαι σαφής. Πιο σαφής δεν γίνεται, ναι, κατηγορηματικός. Επειδή δεν μου αρέσει να οροποιώ καταστάσεις. Γιατί? Αυτή τη στιγμή έχουμε έναν δύσκολο προϋπολογισμό να υλοποιήσουμε. Όχι, πιο ξεκάθαρα, όχι, δεν υπάρχει. Και χωρίς καμία δικαιολογία, έτσι, ουσιαστική. Ο προϋπολογισμός απλά δεν μπορεί. Έρχονται οι ευρωεκλογές. Εκεί ο λαός θα δώσει την απάντηση. Στις ευρωεκλογές. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται. Πάμε να αλλάξουμε λίγο κλίμα. Συνεχίζει την κόντρα Λαζόπουλου με τον Λιάγκα? Βέβαια συνεχίζει. Για πες μας. Και από ό,τι φαίνεται θα συνεχίσει για πολύ καιρό ακόμα. Ναι. Βγήκε λοιπόν μετά
Από όλα αυτά που είχε πει στην αρχή ο Λαζόπουλος, του είχε απαντήσει ο Λιάγκας, που τον έλεγε κουτσομπόλα άντρα ο Λαζόπουλος, που έλεγε ο Λιάγκας άλλα πράγματα για τον Λαζόπουλο. Βγαίνει τώρα ο Λαζόπουλος, ναι, και λέει ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει, λέει ο Γιώργος Λιάγκας καθόλου. Εγώ λέει δεν ασχολούμαι με τον Λιάγκα, δεν με νοιάζει ο Λιάγκας. Κύριε Καραγιάννη, για τον ναι, φίλο σας λένε, τον κύριο Λιάγκα. Εδώ, για να σχολίασε σήμερα. Σήμερα είχαμε μονόπλευρα την επίθεση Λαζόπουλου. Ο Λιάγκας δεν απάντησε, γιατί τώρα το λέει μεγάλο κουτσοπόλιο. Απάντησε έμεσα όμως μετά ο Λιάγκας. Ναι, ξεκινάει πρώτα με πάμε αυτό να εδώ, ναι, πάμε που να λέει ο Λαζόπουλος. Για πάμε να δούμε. Αλήθεια ότι στα δικαστήρια που πολλές φορές έτσι πηγαίνετε μετά από ανθρώπους που στις πρακτικές σας μπορεί να παρεξηγήσουν από κάτι που έχετε πει, είστε και δικηγόρος του εαυτού σας, γιατί είστε και πολύ καλός νομικός. Γιατί όταν γράφω κάτι, ξέρω πρώτον, όταν κάνει σάτυρα, αυτό ήδη έχει λεχθεί. Το έχουν πει οι δημοσιογράφοι, έχει ανακοινωθεί επίσημα. Δεν ανακαλύπτω κάτι. Μεταφέρω την δήλωση αυτούσια. Σχολιάζω επ' αυτού αυτή τη γνώμη που έχω. Είναι άλλο πράγμα ο σχολιασμός, είναι άλλο πράγμα η σάτυρα και είναι άλλο πράγμα να λες, να γεννάς από τη φαντασία σου πράγματα. Τίποτα δεν είναι της φαντασίας μου. Εσείς έχετε ωστόσο αναγνωρίσει στον εαυτό σας ότι μπορεί να έχετε κάνει κάποιο σχόλιο το οποίο να ήταν άτομο ή άδικο. Εμένα δεν με σχολιάζουν όλη μέρα. Σίγουρα. Έχω κάνει καμία μήνυση. Μόνο μία μήνυση έχω κάνει. Στο συγκεκριμένο, γιατί ήρθε και με χτύπησε από πίσω. Και είναι πολύ άνανδρο να χτυπάς έναν άνθρωπο από πίσω. Μπορεί να λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Αλλά θα λέω και εγώ ό,τι θέλω. Διεκδικώ το δικαίωμα που έχουν ήδη. Και το έχουν 3 ώρες τη μέρα. Και εγώ το έχω 20 λεπτά κάθε εβδομάδα. Τι να τα κάνουμε, να τα βάλουμε κάτω και όχι στην τηλεόραση. Εγώ πάντως έχω μια πληροφορία ότι η Κατερίνα Καινούργη μπορεί να στεναχωρήθηκε λίγο. Την καλώ να έρθει στο podcast, να της τα πω ο ίδιος και να μου πει ό,τι θέλει. Και τη συμπαθώ την Κατερίνα Καινούργη. Και δεν είχα κανένα πρόβλημα να πω ότι δεν μου πάει, αλλά τη συμπαθώ. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με αυτό που βλέπουμε στη τηλεόραση. Το Γιώργο Λιάγκα θα τον καλούσατε. Τον. Το Γιώργο Λιάγκα. Όχι. Με ενδιαφέρει. Αν σας καλούσε εκείνος για μια συνέντευξη. Έχει καλέσει, δεν θέλω. Με ενδιαφέρει. Υπάρχει κάτι το οποίο να σας φοβίζει στη ζωή σας. Η συναναστροφή μου με πολλούς Βλάκες. Με φοβίζει. Φοβάμαι ότι ο Βλάκας είναι πάντα απρόβλεπτος. Μάλιστα. Υπήρχε αντίδραση, κύριε Γουλιάγκα. Υπήρχε αντίδραση, έμεσα, δεν απάντησε ευθέως. Τον χαρακτήρισε στην ουσία του Λάκη Λαζόπουλο αιμονικό, αυτό είπε. Ότι εγώ λέει δεν είμαι αιμονικός, δεν είπε κάτι άξιο για να το σχολιάσω. Ήταν η απάντηση, κύριε Γουλιάγκα. Ο οποίος είχε δικαστήριο σήμερα ο κύριος Λαζόπουλος, έτσι. Με άλλον, με τον κύριο Κούγια, για να μην ξεχνιόμαστε. Το οποίο βέβαια πήρε αναβολή, διότι δεν είχε πάει για αυτή την εβδομάδα. Και δεν πραγματοποιήθηκε και πήγε τώρα για τον Ιούνιο. Μάλιστα. Έχει πολλά μέτωπα ο κύριος Λαζόπουλος από ό,τι φαίνεται. Μάλιστα, πάμε να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Λιάγκας. Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα να έχει άποψη. Και προφανώς ο Λάκης Λαζόπουλος, που έχει υπάρξει στο παρελθόν ο πιο δημοφιλής Έλληνας στις δημοσκοπήσεις που γινόντουσαν στο παρελθόν, το διάστημα τότε που είχε την τεράστια τηλεοπτική του επιτυχία, έβγαινε ως ο δημοφιλέστερος των Ελλήνων. Και όχι αδίκως. Ήταν πάρα πολύ αγαπητός. Και ακόμα είναι ο Λάκης Λαζόπουλος και μαθαίνω και χαίρομαι ότι πάει καλά το θεατρικό του. Θέλω να καταλάβετε κάτι. Εγώ δεν είμαι αιμονικός. Δηλαδή, δεν ξυπνάω το πρωί και λέω σήμερα θα βρίσω το Λαζόπουλο. Αύριο βρείτε μου κάτι να ξαναβρίσω το Λαζόπουλο. Μεθαύριο ξαναβρείτε μου κάτι να ξαναβρίσω το Λαζόπουλο. Αυτό είναι αιμονή. Εντάξει, μπορεί πολλές φορές στη σάτυρα αυτό να πουλάει, ας πούμε, κάποτε ο κύριος Λαζόπουλος ασχολείται συνέχεια με τη Μιμή Ντενίση. Αυτό πουλάγε. Τώρα μπορεί να θέλει να ασχολείται με μένα. Εγώ όμως δεν κάνω κριτική, όπως κάνω σε όλους, στο Μητσοτάκη, στο Γκασελάκη, στο Λαζόπουλο. Κάνω κριτική με αφορμή κάποιες πράξεις ή κάποια λεγόμενα. Δεν ξυπνάω κάθε μέρα και λέω, α, τι θα μου έρθει να πω σήμερα για το Λαζόπουλο.
Εγώ λοιπόν δεν πρόκειται. Είπε ο άνθρωπος ότι τον έχουν καλέσει από την εκπομπή, δεν τον έχω πάρει εγώ. Προφανώς τον έχει πάρει η Μέρη Αρώνη, δεν το ξέρω, αλλά για να το λέει αλήθεια θα είναι. Στο παρελθόν έχουμε κάνει συνεντεύξεις και ωραίες συνεντεύξεις. Προφανώς τον έχουν καλέσει συνεργάτες μου για συνέντευξη. Και εγώ θα ήθελα. Δεν θέλει, με γεια του, με χαρά του. Δεν είναι κακό. Εγώ τώρα να πω κάτι κακό ή να απαντήσω για να γίνω σύριαλ τηλεοπτικό με τον Λάκη Λαζόπουλο, δεν το κάνω. Γιατί δεν είπε κάτι το οποίο είναι άξιο σχολιασμού, τουλάχιστον σε ό,τι μια φορά, για να κάνω σύριαλ Λιάγκας εναντίον Λαζόπουλου κτλ. Κτλ. Αυτό είναι αιμονικό. Και εγώ τουλάχιστον δεν έχω αιμονές. Και γι' αυτό ακριβώς θα δείτε, λέτε ας πούμε, ο Λιάγκας τα έχωσε στον Κασελάκη. Θα δείτε, μπορεί να έχω πει 2 κακά για τον Κασελάκη και 10 καλά. Ο Λιάγκας τα έχωσε στο Μητσοτάκη. Θα πω 2 καλά για τον Μητσοτάκη, 2 κακά ας πούμε, και 10 καλά. Για όλους τους ανθρώπους βλέπω ταπεινά τη γνώμη μου, λέω. Δεν διεκδικώ το αλάθητο. Ποιο κατά τη γνώμη μου είναι σωστό και ποιο κατά τη γνώμη μου είναι λάθος. Τώρα, αν αυτό ενοχλεί, δεν ενοχλεί. Ευτυχώς ή δυστυχώς και εγώ, όπως και εσύ, Λάκη μου, στο παρελθόν, κρίνομαι καθημερινά από τον κόσμο που είναι ο τελικός κριτής όλων. Καλά κάνεις και έχεις την άποψή σου. Αλίμονο αν δεν έχεις εσύ, προχωράμε. Εγώ δεν πρόκειται σήμερα να τη σχολιάσω. Να φέρει το δικαίωμα του καθενός να έχει την άποψή του. Μάλιστα. Αυτά είπε ο Γιώργος Λιάγκας. Κέρδισε ο Γιώργος Λιάγκας σε αυτή την περίπτωση. Είναι ένας πάρα πολύ έξυπνος παρουσιαστής και ικανός και ξέρει πότε κάποια πράγματα είναι επαγγελματικά και όχι προσωπικά. Αυτό πέρα το ξέρουμε όλοι μας στην τηλεόραση. Είναι άλλο το επαγγελματικό κομμάτι και άλλο το να το κάνεις προσωπικό. Το θέμα είναι τώρα αν θα απαντήσει πάλι ο Λαζόπουλος κάτι. Παιδιά, εδώ πέρα ο κόσμος πεινάει. Εδώ ο κόσμος υποφέρει και ασχολούμαστε, κυρία Λούρου. Λες και είναι η πρώτη είδηση που τσακώθηκε ο Λαζόπουλος με τον Λιάγκα. Εδώ έχουμε τα νοικοκυριά που έχουν να φάνε. Εδώ κόβουν το ρεύμα στον Κοσμάκι. Εδώ υποφέρουν οι πολίτες. Και τώρα μας νοιάζει εμάς τι τον είπε έτσι ο Λαζόπουλος, τι τον είπε ο Λιάγκας έτσι. Έλεος, παιδιά. Εδώ υπάρχει ο πόλεμος κατά της Ορθοδοξίας μας. Πόλεμος κατά των Ελλήνων. Ανοιχτός πόλεμος. Πόλεμο. Βρισκόμαστε σε πόλεμη κατάσταση, κυρίες και κύριοι. Και τώρα ασχολούμαστε εμείς με τον Λαζόπουλο και τον Λιάγκα που τσακώνται μεταξύ τους. Και αυτοί σε πόλεμη κατάσταση είναι πάντως. Δεν σ' άκουσα. Και αυτοί σε πόλεμη κατάσταση είναι μεταξύ τους όμως. Θα τα βρουν αυτοί. Δεν έχουν πρόβλημα. Δεν ξέρω αν τα βρουν, μπορεί να μην τα βρουν και ποτέ. Πάμε παρακαλώ. Είναι αυτό που λέει ο κύριος Καμπούρης. Γιατί το συζήτηγα σήμερα και μου απαντάνε, μου λένε καλά, λέει τα βάζετε με την τέχνη. Τα βάζουμε με την τέχνη γιατί δεν λέμε ότι δεν μας αρέσει να βλέπουμε την Παναγία γυμνόστιθη και σταυρωμένη έγκυο. Θα κάνουμε μια αποκάλυψη. Και... θα κάνουμε την αποκάλυψη, Ανδρέα Καραγιάννη. Να δούμε παρακαλώ πολύ λίγο την αφίσα εδώ. Να πούμε λοιπόν ότι σήμερα που γίνεται στη Θεσσαλονίκη συγκεκριμένη εκδήλωση, η πρεμιέρα, ότι καλούμε τις διοκτικές αρχές της Θεσσαλονίκης να συλλάβουν μετά τη μηνυτήρια αναφορά μας όσους έχουν ευθύνη για αυτή την αφίσα. Καλούμε τον Εισαγγελέα Θεσσαλονίκης να πράξει ό,τι λέει ο νόμος. Και για να υπάρχει το 48ωρο που λένε, για να υπάρξει αυτόφορη διαδικασία, σε λίγη ώρα θα πάω στο αστυνομικό τμήμα εδώ της περιοχής να καταθέσω ό,τι χρειάζεται να περάσουν αυτόφορη διαδικασία οι δημιουργοί που θέλουν με αυτόν τον τρόπο να επιτεθούν στη χριστιανοσύνη και να οδηγηθούν και να περάσουν την πόρτα του εισαγγελέα. Ό,τι λέει ο νόμος. Να περάσουν αυτόφορη διαδικασία. Ξεκάθαρα τα πράγματα. Εδώ μπορεί να μην ισχύει το περί ύβριση θρησκεύματος που έχουν καταργήσει οι τεχνιέντος. Ισχύει όμως η προσβολή συμβόλου εθνικής σε μεγάλη συμβολή. Υπάρχει η εφαρμογή του αντιρατσιστικού νόμου. Να εφαρμοστεί ο αντιρατσιστικός νόμος. Έχουμε όλα τα στοιχεία για να διευκολύνουμε τις αρχές. Παρακαλώ. Για να διευκολύνουμε τις αρχές να κάνουν αυτό που πρέπει. Θα πρέπει λοιπόν σήμερα στο χώρο εκεί, στο κινηματογράφο, που θα γίνει πρεμιέρα και θα είναι όλοι αυτοί οι οποίοι δημιούργησαν αυτή την επίθεση κατά της Παναγίας μας, κατά της Ορθοδοξίας, να συλληφθούν και να οδηγηθούν στα κρατητήρια και αμέσως μετά στον εισαγγελέα. Ξεκάθαρα. Δεν θα παίξουμε με κανέναν τους.
Δεν θα αφήσουμε κανέναν να βλαστηνεί με αυτόν τον τρόπο την Ορθοδοξία και την Εκκλησία μας. Είναι βλασφημία. Είναι πρόκληση. Πρόκληση προς όλους εμάς που πιστεύουμε στη μόνη αλήθεια που είναι ο Χριστός. Είναι μια ευθεία επίθεση κατά της Ορθοδοξίας και η απάντηση θα δοθεί διά της οδού, της νόμιμης οδού. Της δικαιοσύνης. Η δικαιοσύνη θα απαντήσει σε αυτή την ευθεία προσβολή προς το θρησκευτικό συνέστημα και πράγματι ο αντιρατσιστικός νόμος καλύπτει αυτή την περίπτωση. Ανδρέ. Άρα συγχαρητήρια, Φίλιππε, που αναλαμβάνεις τέτοιου είδους πρωτοβουλίες που βοηθούν όλους εμάς να σταθούμε όρθιοι στις επάλξεις της. Και στις είδατε κανένα κανάλι να παίζει τη μηνυτήρια αναφορά μας? Όχι. Κανένα. Κανένα. Γιατί δεν είμαστε στο σύστημά τους. Και πρέπει να πούμε ότι η Ελεύθερη Ώρα πραγματικά πρωτοστατεί στον αγώνα ενάντια σε αυτή την τροπή. Και το Εκκλησία Online φυσικά. Και το Εκκλησία, και το Εκκλησία Online που πραγματικά μιλάει στις καρδιές των πιστών. Συμφωνώ και μπράβο Αντρέα, για τις πρωτοβουλίες σου. Μπράβο Αντρέα. Συμφωνώ απόλυτα από τον κύριο Μιλτιάδη Βιτάλη. Είναι πολύ σημαντική αυτή η πρωτοβουλία που λαμβάνεται σήμερα. Πρέπει να πούμε ότι προσβάλλει βάναυσα και τις θέσεις του διαστητικού νόμου, αλλά και της προσβολής εθνικού συμβόλου. Την Παναγία μας 25 Μαρτίου την ταυτίζουμε με τον Ευαγγελισμό του Θεοτόκου. Οι ένοπλες δυνάμεις μας την τιμούνε. Είναι θρησκευτικό σύμβολο, είναι εθνικό σύμβολο, άρα υπάγεται και σε αυτή τη διάταξη. Οπότε πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί όποιοι την τροπιάζουν και να βλέπει ο κόσμος ότι το μόνο κόμμα το οποίο κάνει πράξεις δεν κρύβεται πίσω από ασυλίες, δεν κρύβεται πίσω από δωράκια και από ενισχύσεις στο κοινοβούλιο, αλλά θα είναι εκεί το βράδυ και να δω εάν τα συστημικά μίδια αύριο θα έχουν επιλογή να μην παίξουν μια ειρηνική διαμαρτυρία ανθρώπων έξω από το Ολύμπιο στις 8 το βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Να δούμε εκεί αν θα μπορούν να μην το παίξουν και να το αποκρύψουν για να δείχνουν μόνο τον κάθε Τατσόπλο να βρίζει την Ορθοδοξία. Πρέπει να πει ένα τέλος. Stop στο ρατσισμό των χριστιανών. Stop. Και να πούμε ένα ευχαριστώ στους αγιορείτες μας, όπου υπήρχε η διαμαρτυρία μετά από αυτή τη μήνυσή μας. Είναι σημαντικό και να ευχαριστήσουμε τους αγιορείτες και λιωτών πατέρων για την επιστολή αυτή και τη διαμαρτυρία που έκαναν μετά τη μηνυτήρια αναφορά μας. Αλλάζουμε θέμα. Πάμε να δώσουμε λοιπόν τη Majestic Cosmetics, την μοναδική αυτή κρέμα 24 ώρες ενυδάτωση, η οποία μας βοηθάει να απαλλαγούμε και από ρητίδες και από πανάδες. Δύο συσκευασίες λοιπόν Majestic Cosmetics, μόνο με 29,90, γι' αυτό τηλεφωνήστε τώρα στο 211-1600. Λόγω των απαιτήσεων της δουλειάς μας, γυρίσματα, συνεντεύξεις, εκδηλώσεις, χρειάζομαι μια δυνατή αναζωογονητική κρέμα. Δοκίμασα πάρα πολλές, οι οποίες δεν είχαν τα επιθυμητά αποτελέσματα, μέχρι που μια φίλη αισθητικός από την αγγλική τηλεόραση μου σύστησε αυτή, τη Majestic Cosmetics. Η διαφορά πασιφανής. Χωρίς μπότοξ και άλλες επώδυνες και ακριβές παρεμβάσεις, το πρόσωπό μου καθημερινώς βελτιώνεται. Είναι μια πλούσια σε συστατικά κρέμα προσώπου που στην κυριολεξία πετυχαίνει αυτά που ζητάμε εμείς οι γυναίκες. Αφαιρεί ρητίδες, αναζωογονεί το δέρμα, δίνει λάμψη στο πρόσωπο, κρύβει χρόνια και προσθέτει γοητεία. Η Majestic Cosmetics μου υπόσχεται και μου εξασφαλίζει μια 24-ωρη ευεργετική επίδραση με υαλουρονικό οξύ και χαβιάρι που πολεμάνε το χρόνο. 24-ωρη κρέμα προσώπου με χαβιάρι για αντιγύρανση, ενυδάτωση και αναδόμηση. Ήρθε η νέα κρέμα προσώπου, ενισχυμένη πλέον με εκχυλίσματα χαβιαριού και υαλουρονικό οξέως που πολεμάνε το χρόνο. Εμπλουτισμένη με αντιγυραντικούς παράγοντες, λιένει και τις πιο βαθιές ρητίδες, δίνοντας στο πρόσωπό σας μία μοναδική λάμψη. Η όψη σας δείχνει πιο ανανεωμένη και πιο λαμπερή. Όσοι το δοκίμασαν, σας υπόσχονται άμεσα αποτελέσματα. Ο συνδυασμός με το χαβιάρι, το υαλουρονικό οξύ και τα άλλα δυνατά συστατικά που περιέχει μέσα η κρέμα της Majestic είναι το όπλο σας απέναντι στην αφυτατωμένη επιδερμίδα και τις ρητίδες. Ενεργοποιεί τα κύτταρα και σας χαρίζει άμεση προστασία και σύσφιξη της επιδερμίδας. Για κάθε τύπο επιδερμίδας, για γυναίκες και άντρες. Το χαβιάρι έχει αντιφλεγμονώδη δράση, διατηρεί το δέρμα απαλό, χωρίς να τραβάει και θρέφει. Καθαρίζει το δέρμα. Ανοίγει τους πόρους για να γίνεται καλύτερα η απορρόφηση από το δέρμα. Το υαλουρονικό οξύ είναι πολυσακχαρίτης που ενυδατώνει σε βάθος την επιδερμίδα. Δημιουργεί ένα τζελ κάτω από την επιδερμίδα που κρατάει την επιδερμίδα ενυδατωμένη και ελαστική. Γεμίζει και απαλύνει τις λεπτές γραμμές και ρητίδες και αφήνει την επιδερμίδα απαλή. Φίλες μου,
όλες είμαστε βασίλισσες στην καρδιά κάποιου. Στα μάτια του όμως, γι' αυτό έχουμε τη Majestic Cosmetics, η οποία θα αλλάξει τη ζωή σας σε όλα τα επίπεδα. Είναι η 24ωρη αναζωογονητική κρέμα που θα σας προσφέρει γοητεία, λάμψη και αναζωογόνηση. Αυτή είναι η μεγαλοπρεπής κρέμα Majestic Cosmetics, η οποία χαρίζει στο πρόσωπό σας βασιλική λάμψη. Εσείς θα συνεχίσετε με κάτι λιγότερο, με κάτι κοινό, δεν αξίζει στο πρόσωπό σας το καλύτερο. Η TV Forum σας προσφέρει δύο συσκευασίες στην τιμή των 29,90. Καλέστε τώρα στο 211-1600.